Ναι. Λοιπόν. Διότι το λιγάκι. Αν είναι προσωπή. Σας παρακαλώ. Εάν πρόκειται περί προσωπικού που μου διέφυγε, κυρία Φωτίου, να αναφερθείτε για ένα λεπτό. Όχι όμως ανταπάντηση σε όσα ανέφερε με την πολιτική κριτική ο κύριος Τζαβάρας. Έχει το λόγο για ένα λεπτό. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, διαμαρτύρομαι αυτή τη στιγμή, διότι με εγκαλεί ως μη βουλευτή, ενώ είμαι βουλευτής εκλεγμένη από αυτό τον ελληνικό λαό, τόση ώρα, με εγκαλεί ως κυβερνητικό, ο οποίος δεν έχει εκλεγεί και ο οποίος λιδωρεί τους βουλευτές. Ένα κρατούμενο. Είμαι βουλευτής και τόση ώρα λιδωρούμε όταν, χωρίς να είναι εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία κουβέντα να μην έχει πει για το νομοσχέδιο στο οποίο είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι ντροπή, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο ελληνικό κοινοβούλιο που βρίσκομαι. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Και ο κύριος Πετρόπουλος ένα λεπτό. Νομίζω ότι σε όλες μου τις παρεμβάσεις κρατώ με ευπρέπεια το λόγο. Να λέγεται τώρα ότι εγώ χαρακτηρίζομαι από γελιότητα και να μου το λέει ο κύριος Τζαβάρας αυτό, μάλλον αποτελεί μια κατάχρηση της θέσης να επικαλείται τη Λαϊκή Βούληση επειδή είναι βουλευτής για να φέρεται με απρέπεια σε μένα. Δεν νομίζω ότι είναι τιμή για το λαό και το αξίωμά σας να μου λέτε ότι είμαι γελίος και κάνω γελιότητες. Ναι. Έχω το προνόμιο, γιατί είμαι πάρα πολύ καλά μέσα μου, να χαμογελάω όταν ακούω να λέτε για όλους που είχα, τους φίλους σας που τους δώσατε δουλειές να παίρνουν ωφέλειες από τη ΔΕΗ και συνέβησαν όσα συνέβησαν με τις γνωστές εταιρείες, να μου λέτε εμένα, να μας λέτε εδώ στην κυβέρνηση τι κάναμε και δεν ξέρω τι έγινε. Μήπως μιλάτε για κανέναν φτωχοπρόδρομο και δεν πήγε πολιτική αγωγή η ΔΕΗ, γιατί οι πολιτικοί σας φίλοι που τα άρπαξαν και φύγανε είναι γνωστοί. Μην κατηγορείτε εμάς. Κρίμα είναι να τα λέτε αυτά. Και τέλος, και τέλος, και τέλος, και τέλος. Είπατε να πει το όνομα για να καταλάβω και εγώ γιατί πελάει. Και τέλος, και τέλος. Α, τέλος, ακούστε με. Τέλος, τέλος. Έχετε βρει το κόλπο. Έχετε βρει το κόλπο. Έχετε βρει το κόλπο. Έχετε βρει το κόλπο. Επειδή δεν είμαι βουλευτής, έχετε την εντύπωση, επειδή δεν είμαι βουλευτής, πράγματι δεν είμαι, ότι εσείς κάθε φορά όταν θα πω κάτι θα μου κόβετε το λόγο επειδή δεν είμαι βουλευτής. Το κάνατε με τους εκπροσώπους σας όταν όριζα, όσοι είχα το δικαίωμα, αρμόδιος υπουργός σε διοίκηση ασφαλιστικού φορέα κάποιον και απειλούσε η Νέα Δημοκρατία ότι θα αποχωρήσει από την αίθουσα γιατί δεν βάζουν γραφτά με το δικό της. Και χαμογέλασα. Και επιτιμήθηκα τότε πάλι. Λοιπόν, το έχετε βρει κομπολόι αυτό. Να μαλώνετε όποιον έχει άποψη. Καλώς. Εξεχάστε το αυτό το καθεστώς. Ευχαριστούμε. Ναι, ναι.